Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Ωχ, Θεέ μου! Πιστεύω ότι θα τα πάμε τέλεια. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Θα κάνουμε push-ups, θα κάνουμε push-ups. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Όλα τα ρούχα ήτανε τούμπανο. Το βρήκα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Άμα πάρω το γιο θα μου κάνεις έκπτωση. Καλή μισή τιμή θα τα παίρνεις όλα. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Τα παπούτσια σου είναι αυτά που δεν με άρεσαν καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Οι αλυσίδες χοντρές στο κολωνάκι μου θυμίζουν λουρί σκύλου. Το μαλλί δυστυχώς ήσουν άτυχοι. Ρε παιδιά, για πείτε μου, τα μπουζούκια. Τι ώρα ανοίγουνε. Κάπου το έχω χάσει. Δεν είναι αυτό το wow που περίμενα να δω. Περίμενε. Εγώ ήρθα να σπάσω τα τετριμένα. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι τη Δευτέρα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Λουσού στο κολωνάκι με παστέλ κοστούμι. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 27χρονη Ελένη. Έκανε τις αγορές της στους Αγίους Αναργύρους και το Ήλιον. Στο παιχνίδι του φακέλου δεν ρίσκαρε και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 6 έξτρα λεπτά χρόνου αγορών. Ολοκλήρωσε τις αγορές της και βγήκε με κέφι στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Την Τρίτη, η 40χρονη Βίκη έκανε τα ψώνια της στη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Στο παιχνίδι του φακέλου ρίσκαρε και έχασε 50 ευρώ. Θα τα πάρω από τον πελάτη. Ολοκλήρωσε τα ψώνια της και βγήκε με στυλ στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 5 στα 10. Την Τετάρτη, η 24χρονη Κατερίνα έκανε τις αγορές της στο Εγάλεο. Στο παιχνίδι του φακέλου ρίσκαρε και έχασε 6 πολύτιμα λεπτά χρόνου αγορών. Πρόλαβε τα ψώνια της αλλά δεν πήγε στο κομμωτήριο. Περπάτησε με αέρα στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Χθες Πέμπτη, η 51 ετών Ολυμπία ψώνισε στην Αμφιάλη και στο Κερατσίνι. Η τύχη ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι των φακέλων αφού τον επέλεξε και κέρδισε 40 ευρώ. Ολοκλήρωσε τις αγορές της, δεν πρόλαβε το κομμωτήριο, όμως περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 4,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Ανδρεάνας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Πάμε να βρούμε την Ανδρεάνα στο Καματερό. Γεια σας! Τι πώς να πάρω? Είμαι καλή? Oh. Πιάστε κινητά και πάμε να βγάλουμε πολλές φωτογραφίες. Έπιασα. Θα ξεκινήσουμε φωτογραφίες ή θα ξεκινήσουμε ντουλάπα. Γεια σου, Ανδρεάνα. Η Ανδρεάνα σπουδάζει διοίκηση τουρισμού, ενώ παράλληλα εργάζεται σε τηλεφωνικό κέντρο και ως μοντέλο σε φωτογραφίσεις. Της αρέσουν το σινεμά, τα escape rooms και τα κουτούκια. Που εδώ που τα λέμε μοιάζουν λίγο με escape rooms. Το στυλ της είναι αυστηρό και elegant. Έχουμε να πιάσαμε κινητά στα χέρια, γιατί έχουμε να βγάλουμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Πιανού. Ξέρετε, ασχολούμαι και επαγγελματικά με το modeling, έτσι. Μάλιστα. Αλλά εκτός από τη μόδα, μου αρέσουν και πάρα πολύ οι φωτογραφίσεις. Δεν το ξέραμε, αλλά το μάθαμε. Είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Με το φυσικό μαλάκι σου όμως το καστανό που βλέπω στη ρίζα, θα δουλέψεις περισσότερο, να ξέρεις. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε, λοιπόν. Για πες. Λοιπόν. Το πάμε αυτό. Καθημερινότατο. Τι μας το δείχνεις? Το αγαπώ, το λατρεύω. Από το καθαριστήριο. Απλό μπέζ παντελόνι. Πολύ απλό. Υπασμάτινο. Συνδυάζεται με τα πάντα. Wow, κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία.
Πού το είχες εκεί? Το έχω. Χωριέται όλες τις ώρες της ημέρας. Πολύ ωραίο παντελόνι, ψηλόμεσο και δροσερό. Έχει καμπαρντινέ ύφασμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εύκολο. Πάμε σε κάτι πιο καθημερινό, πιο απλό. Για απλά ήρθαμε. Τι μας δείχνει? Αυτό εδώ το τζάκετ. Διαχρονικότατο. Είχα κι εγώ. Χωριέται, κορίτσια, κάθε μέρα. Τι να σας πω, με φόρμα θέλετε να το βάλετε? Με τζιν. Σούπερ. Με υφασματίνο παντελόνι. Με φούστα τζιν. Μούρλια. Εντάξει, με φόρμα δεν θα το φορούσα. Το έχω δει αρκετές φορές να το φοράνε, αλλά δεν το προτιμώ. Ωραίο τζιν τζάκετ. Κλασική γραμμή. Κλασικό χρώμα αυτό του τζιν. Βασικά κομμάτια βλέπουμε στην ίδια, βλέπω μόδα. Να σημειώσω ότι είναι μεσάτο. Πόσο γυναικείο. Αναδεικνύει το σώμα, τη μέση, τη λυκότητα. Τηλεμάρκετινγκ. Αλλά μου το κλέβει και η αδερφή μου, έτσι. Α. Τι να σας πω τώρα. Καταγγελία. Προσπαθώ να το βάλω και δεν προλαβαίνω. Οι αδερφούλες μου, έτσι να είμαστε αγαπημένες. Να ανταλλάσσει μία με την άλλη. Μόνο ρούχα όμως, τίποτα άλλο. Πονηρούλα εσύ. Παρακάτω. Επιτέλους. Αυτό το κομμάτι. Ναι. Τι να πούμε για αυτό το κομμάτι. Μπορεί και τίποτα. Σατέν ρουά φόρεμα. Μάξι.